Φίλες και φίλοι, και πάλι γεια σας. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τι ακριβώς είχα γράψει στις 13 Μαΐου, δύο ημέρες μετά το φόνο της Καρολάιν, στο προφίλ μου στο Facebook. Ήξερα από την πρώτη στιγμή που έπαιξε η είδηση της δολοφονίας αυτής της άτυχης νεαρής κοπέλας ότι ο δολοφόνος ήταν ο άντρας της. Το είχα πει άλλωστε και σε συναδέλφους τότε, οι οποίοι μου λέγανε «Μα τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λέω, δεν βλέπω εγώ τι γίνεται». Ναι. Μόνο από την πρώτη δήλωση που έκανε και έπαιξε στην τηλεόραση, ξέρανε τι ακριβώς έχει γίνει. Έτσι. Για να ξέρετε. Λοιπόν, του είχα γράψει τότε. «Πιλότε, νόμιζες πως έκανες το τέλειο έγκλημα, όμως από την πρώτη στιγμή δεν μας έπεισες. Τα στοιχεία που σε έκαψαν είναι Α. Η αντίδρασή σου και η συμπεριφορά σου. Β. Οι τρεις υποτιθέμενοι δράστες που τελικά ήταν ένας. Ο συνεργός σου. Καταγράφηκε από τις κάμερες της περιοχής. Γ. Το ψέμα σου πως άνοιξες το κινητό σου δεμένος, ενώ αρχικά κατέθεσες πως κάλεσες την αστυνομία, πατώντας τα νούμερα με την μύτη. Εάν δεν την ήθελες άλλο, θα μπορούσες να τη χωρίσεις. Όμως εσύ είσαι γεννημένος κακοποιός και θα πρέπει να σαπίσεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα στις φυλακές. Κάθαρμα της άθλιας κοινωνίας». Αυτά λοιπόν είχα γράψει δημόσια στους φίλους μου για τον καθομολογίαν σήμερα δολοφόνο. Και μου λέγανε τότε «Μα τι είναι αυτά που λες, ναι. Δεν αποκλείται να τη σκότωσε ο άντρας της. Μπήκαν μέσα τρεις ληστές, ρε, ποιοι τρεις ληστές. Ποιοι τρεις ληστές, ρε. Μπήκε ο ληστής μέσα και σκότωσε το φουκαρά το σκύλο. Ποιος βλαμμένος ληστής είναι αυτός, ναι. Γιατί για να σκοτώσει το σκύλο πηγαίνοντας να κλέψεις, πρέπει να είσαι βλαμμένος. Όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει. Ξανάγινε. Και εμένα προσωπικά μου έχει τύχει. Εμένα προσωπικά. Όταν κάποιο κάθαρμα μπήκε σπίτι μου για να κλέψει και επειδή δεν βρήκε τίποτα για να εκδικηθεί τον κόπο που έκανε και δεν βρήκε τίποτα να σου φρώσει, αποκεφάλισε την κάτα του σπιτιού, χρησιμοποιώντας τον καναπέ να μην αλλημητώ μου. Έτσι, ένα φουγκαρά κάτω που είχαμε 10 χρονών σχεδόν και ήταν το πιο ήσυχο ζώο που είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν κουλιόταν, δεν αλλούσε, νομίζω ότι ήταν ψεύτικος. Και αυτό το γάτο τον πήρε και τον αποκεφάλισε. Και για να μην λέτε ότι σας λέω ιστορίες για αγρίους για να τραβάω την προσοχή, πάμε στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Απομακρυσμένο, έχουν οι άνθρωποι εκεί ένα σπίτι και δυστυχώς τους ληστέψανε. Μπήκανε μέσα λοιπόν κλέφτες, το έκαναν το σπίτι άνω κάτω. Δεν τους έφτασε όμως αυτό, δεν σταμάτησαν εκεί. Η αγριότητα τους ήταν τέτοια που βρήκαν τον γάτο της οικογένειας μέσα στο σπίτι και τον σκότωσαν και έφυγαν στη συνέχεια. Και μάλιστα όλα αυτά έγιναν και απόγευμα. Δεν έγιναν βραδινές ώρες. Έλειπαν να πούμε οι ιδιοκτήτες. Θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Καραμπούρης. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Μπορεί να περιγράψετε μας λίγο τι έγινε ακριβώς. Λείπαμε από το σπίτι την πρώτη του μηνός. Ήμασταν στην Αγρότικα. Γυρίσαμε πίσω στο χωριό. Η γυναίκα μου γύρισε πρώτη. Εγώ γύρισα λίγο αργότερα. Μπαίνοντα στο σπίτι μέσα η γυναίκα, αντίκρισε πόρτες σβασμένες, το σπίτι διαλυμένο, τα πάντα ανακατεμένα. Λείπαν κάποια πράγματα τέλος πάντων, αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι οι διαρρήκτες βρήκαν τον γάτο του σπιτιού, αφού πρώτα χτυπήσαν το σκύλο και το βάλανε στη βαλέτα, έτσι. Βρήκαν λοιπόν το γάτο του σπιτιού, ο οποίος ήταν ένας 10 χρονών μεγάλος γάτος τέλος πάντων. Το βρήκανε και τον, εκτός ότι είχε πάνω 50 χτυπήματα το ζωντανό, το συνθλίψανε με τον καναπέ του σπιτιού. Το χρησιμοποίησαν, λέει, τον καναπέ ως λεμιτό μου. Πραγματικά, νομίζω, φαντάζομαι ότι σοκαριστήκατε από όλο αυτό το γεγονός. Είμαστε ακόμη... Είδε κανένας τίποτα εκεί στην περιοχή, ψάξατε, τι έγινε, ήρθε η αστυνομία. Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται στην περιοχή λίγο νωρίτερα, αλλά μέχρι εκεί κανένας δεν είδε τίποτα, κανένας δεν άκουσε τίποτα. Έχετε και άλλα ζωάκια από ό,τι μου είπατε. Έχουμε και άλλα, ναι. Έχουμε άλλα 10 τουλάχιστον. Αυτά ήταν, δεν ήταν μέσα στο σπίτι, ήταν έξω, γλίτωσαν. Αυτά ήταν έξω και γλίτωσαν, ναι. Το γάτο που το βρήκανε μέσα, δυστυχώς, τον σκοτώσανε με πάρα πολύ βάναυσο τρόπο.
Αγαπήστε τα πάντα. Έκλεψαν τελικά τίποτα, πήραν κάτι από το σπίτι. Ποτέ δεν αφήνουμε τίποτα αξία στο σπίτι, ούτε και χρήματα. Πήραν κάποια πράγματα αυτελούς αξίας, 200 ευρώ όλα μαζί να έχανε, δεν είχαν. Υπήρχαν κάμερες εκεί γύρω, είτε στο νοικία τη δική σας, είτε σε περίοικους που να έχουν καταγράψει τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και οι αρχές στις έρευνες που κάνουν. Στη δική μας την οικία δεν υπήρχαν κάμερες, υπήρχαν όμως κάμερες σε ένα σπίτι απέναντι. Κατέγραψαν οι κάμερες κάποιες κινήσεις τέλος πάντων. Η αστυνομία από εκεί και πέρα μου φαίνεται ότι έχει πάρει το καταγραφικό από το σπίτι του ανθρώπου. Μάλιστα. Ωραία. Και υπόθεση ερευνάται. Στενάχωρο, θα έλεγα. Λέει, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπήρξε άνθρωπος λοιπόν που δολοφόνησε ζώο για εκδίκηση όμως, γιατί δεν βρήκε τίποτα να κλέψει. Έτσι. Αλλά κλέφτης να μπει, να του δώσει και 10 χιλιάρικα και να κάτσει μετά να κρεμάσει και το σκύλο. Έτσι. Εγώ όταν άκουσα ότι κρεμάσανε το σκύλο, νόμιζα ότι θα ήταν κανένα τέρας, να μην και το κρεμάσανε και καλά. Ξέρετε, αυτό ήθελα να περάσει ο Μπάμπης προφανώς. Το κρεμάσανε γιατί αποτελούσε πρόβλημα στην όλη επιχείρηση διάρρηξης. Αλλά βλέποντας τη φωτογραφία τώρα το κουτάβι, αυτό το κουτάβι εδώ, αυτό δεν είχε ορμήξει ούτε κατσαρίδα, ρε. Τι να κάνει στον κλέφτη. Και κρέμα στο κουτάβι, ρε, αλήτη να πούμε για να δείξω ότι μπήκαν οι κλέτες μέσα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, προχθές, στο ρεπορτάζ του Star Channel, αντιλαμβανόμενος ότι απέναντι υπάρχει κάμερα, γιατί αυτή η κάμερα κατά κύριο παιδιά πού ήταν ακριβώς. Σε ποιο σημείο ήταν. Έχει μπαλκόνια γύρω-γύρω από τον Κορυδαλό. Έχει σπίτια που βλέπουν μέσα σε αυλές του Κορυδαλού. Μήπως βγαίνουν οι κυρίες να μην και τους δείχνουν και τίποτα άλλο, τα σπίτια γύρω-γύρω. Δεν δουλεύετε, ρε. Στη δικαιωτική κάμερα για να γίνει το ρεπορτάζ, το πήρε χαμπάρι ο Μπάμπης, μην σου πω το έξερε κιόλας. Και έκανε πως πόντιζε τις γάτες. Και άπλωνε τις μπουγάτες. Ρε με τρελάνετε. Είναι δυνατόν. Πού μπορούμε να επαναστήσουμε κι εμείς μια κάμερα να παρακολουθάμε τον Μπάμπη, ρε, μες στη φυλακή, ναι. Τρέλα πουλάμε. Τι γίνεται, ρε, σε αυτή τη χώρα, ρε. Για πατήρα που βγάζουν να φύγουν, ρε. Μα τρελάνετε, θέλετε όλοι. Λοιπόν, πώς καταντήσαμε έτσι. Και γιατί ρε καταντήσαμε έτσι. Γιατί δεν υπάρχει μια αντίδραση από κάποιον. Γιατί δεν υπάρχει μια απάντηση για τίποτα. Να. Μόνο το γιατί ακούγεται από όλα τα σώματα. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το μακρύτερο λοιπόν. Στο γιατί μένουμε, αυτό είναι το θέμα. Απάντηση καμία. Θα πηγαίνω και εγώ να ζητάω δανεικά από τα γάλματα όπως έκανε ένας αρχαίος, να ξέρετε ποιος. Λοιπόν, θα πηγαίνω να ρωτάω γιατί τα γάλματα. Τα γάλματα μπορεί να πάρω κάποια στιγμή απάντηση. Και τα γάλματα κάποια στιγμή αντιδρούν. Καλή σας συνέχεια.